Ψυχικά επώδυνο, αυτό εννοείς. Είναι τραγικό να ξέρεις ότι φέρεις μια ανθρώπινη ζωή, να υπάρχει καρδιά, να την ακούς την καρδιά, να βλέπεις κινήσεις και τα λοιπά, δεν ξέρω τι αισθάνεστε μέσα σας, και ξαφνικά να σου πει ο γιατρός ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν ακούω την καρδιά. Από το διάστημα που θα σου το πει μέχρι το διάστημα που θα κάνεις την απόξεση, δηλαδή περνάνε κάποιες ώρες, μέρες, δεν ξέρω τι περνάει. Φαντάζομαι ότι το να φέρεις μέσα σου ένα άψυχο παιδί, ας πούμε, είναι πολύ σκληρό για μια γυναίκα, ρε παιδί μου. Πολύ σκληρό για μια γυναίκα. Αλλά εγώ χαίρομαι και για τη Μενεγάκη και για την κοπέλα του Κωστοσταμάτη και για τη Σταματίνα Τσιψηλή που βγήκαν και είπαν ότι είχαν τέτοιες περιπτώσεις με παιδιά που χάσανε και πέρασαν ένα μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει η γυναίκα και ξανά. Αυτό, αυτό λέω. Και γι' αυτό το λόγο, εάν δεν περάσει ένα χρονικό διάστημα, γιατί συνήθως στο πρώτο τρίμηνο συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό και συμβαίνει και συχνά. Και να πούμε και κάτι τώρα, επειδή συγγνώμη για την αφορμή που δίνεις. Βάλει και ένα ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι ότι, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν λέμε, υπάρχει λόγος που δεν θέλει μια γυναίκα να πει στον πρώτο τρίμηνο. Βέβαια, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, μετά θα είσαι ακόμα σε πιο δύσκολη θέση να πρέπει να απολογηθεί σε συγγενεί, στη δουλειά. Να εξηγήσει. Αυτό είναι το λιγότερο. Το προσωπικό εγώ σου. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη. Ότι απαντώντα σε όλου του ηλιθίου, γιατί περί ηλιθίων πρόκειται, που λένε για γυναίκε οι οποίε κάνουν μια δουλειά, δεν λέω για σένα τώρα, γενικότερα για όλε τι γυναίκε που κάνουν μια δουλειά που είναι μπροστά στι κάμερε. Που επιλέγουν μέχρι τον τρίτο, τέταρτο μήνα που λέγαν και οι παππούδε μα, οι γιαγιάδε μα κτλ. Και ιατρικό να δέσει το παιδί, δηλαδή να περάσουν οι πρώτοι κίνδυνοι, είναι εκεί που κάνει την εξέταση του πρώτου επιπέδου που λέμε γυναίκα, την αυγενική πρώτου επίπεδου. Εκεί που σου λέει ο γιατρός ότι όλα πάνε καλά. Εκεί πια που και αρχίζει και φαίνεται. Και έχει και την πρώτη ένδειξη του γιατρού ότι όλα είναι καλά. Μετά βγαίνει και το λες και είναι μια χαρά. Αλλά μέχρι τον τρίτο τέταρτο μήνα, ορθώ οι γυναίκες δεν το λένε. Μπορεί και πλέον και άλλοι λένε το κρύβουν, πέσουν. Μπορεί να συμβεί, δεν κατηγόρησε κανένα τον Γιώργο. Όχι, είναι πολύ. Άστορα μην εκφράσεις. Γιατί τα έχω περάσει δύο φορές. Εμένα σε πολλές φίλες μου έχει συμβεί δυστυχώς και πιο μετά. Δηλαδή στον έξω μήνα. Σε προχωρημένη κοιμοσύνη. Αλλά εκεί δεν κρύβεται ρε Φέη όμως. Δηλαδή εκεί θα πεις ήμουν Αίγιος και το έχασα. Δεν είναι όμως. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Η Μενεγάκη όμως έχει ξαναμιλήσει ανοιχτά. Είχε μιλήσει στο Life and Style. Που είχε δώσει πρώτη μεγάλη συνέντευξη για τον Γιάννη. Άρα ουσιαστικά έχει μείνει πέντε φορές Αίγιος από τον Γιάννη Λάτσιο, έτσι. Ναι. Full sex. Εντάξει.